Γενικά νεκρός από τους θεράποντες γιατρούς του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Λευκωσίας. Η οικογένειά του έδωσε τη συγκατάθεσή της για δωρεά των οργάνων του. Εναντίον του 47χρονου επιχειρηματία διαπράχθηκε την Κυριακή δολοφονική επίθεση στην Αγία Νάπα. Οι έρευνες σε ποιο στάδιο βρίσκονται, Φρόσο? Στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχουν τεθεί και κλειστά κυκλώματα από την περιοχή όπου στήθηκε η ενέδρα θανάτου. Μέχρι στιγμής, εντωμεταξύ, οι δράστες παραμένουν άφαντοι. Ναι. Τώρα, πάμε στα κατεχόμενα και στην εκ νέου σύλληψη υπόπτου για τον φόνο Βρετανού στην Αγία Νάπα, Φρόσο. Πολύ σωστά, Χρύσαθε. Στα χέρια των κατοχικών αρχών για δεύτερη φορά βρίσκεται ο 22χρονος Μεχμέτ Ακπινάρο, ο οποίος είναι ο ένας εκ των δύο υπόπτων, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για τη δολοφονία του 22χρονου Τζορτζ Λό, που έγινε τον Αύγουστο του 2016 στην Αγία Νάπα. Να πούμε ότι σύμφωνα με το BBC, οι ελπίδες να καταδικαστεί για το φόνο είναι μηδαμινές. Ποια η εμπλοκή του Foreign Office στην υπόθεση, Φρόσο? Λοιπόν, η οικογένεια του άτυχου 22χρονου απευθύνθηκε μέσω της νομικής οδού στο Foreign Office, προκειμένου να γίνει κατορθωτή η έκδοση των δύο υπόπτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η απάντηση, ωστόσο, που έλαβαν ήταν ξεκάθαρη, ότι δεν υπάρχει προοπτική ο Ακπινάρ να παραδοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θα επιστρέψει στην Τουρκία μόλις εκτίσει την τρίμηνη ποινή που εκτεί, η οποία δεν αφορά τη δολοφονία, αλλά παραβίαση στρατιωτικής ζώνης στα κατεχόμενα. Κλείνοντας, να πούμε ότι οι γονείς του άτυχου Βρετανού εμφανίζονται εξοργισμένοι, γιατί ο ύποπτος, όπως και ο δεύτερος, δεν θα δικαστούν για τη δολοφονία του παιδιού τους. Μάλιστα, ευχαριστώ.